καλημέρα στον εκπρόσωπο επικεφαλής στην παράταξη λαϊκή συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Νίκος Σοφιανός. Μας κάνει χαρά. Καλημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα. Ευχαριστώ την παρουσία στην εκπομπή σε μια εποχή περίεργη, δύσκολη. Ξυπνάει κανείς και δεν ακούει τους συνηθισμένους ήχους στην πόλη. Τα αυτοκίνητα και τις φωνές των γειτόνων που ετοιμάζουν και ανοίγουν, κλείνουν την πόρτα ή το ασανσέρ και ανοίγει το παραθύρι και δεν βλέπει την κίνηση. Μια νέα πραγματικότητα, κύριε Σοφιανή. Μια νέα πραγματικότητα στην οποία δεν πρέπει να συνηθίσουμε. Να συνηθίσουμε από ποια πλευρά, όχι από την. Από το πόσο σημαντικό είναι σε αυτές τις συνθήκες να προστατέψουμε μέσω της ατομικής ευθύνης που έχει ο καθένας μας τους αγαπημένους μας, αλλά συνολικότερα τον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη από αυτή την προστασία. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να συνηθίσουμε τη σιωπή. Υπάρχει φωνή, υπάρχει διεκδίκηση, υπάρχει απέτηση σήμερα η ατομική ευθύνη να συνδυαστεί με τη συλλογική, με την κρατική ευθύνη, ώστε μια σειρά συνέπειες που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και πρώτα απ' όλα στα εργασιακά, στην οικονομία και στην υγεία, γιατί μιλάμε προφανώς για μια πανδημία, να μην μείνουν για μετά. Γιατί πιστεύω ότι πολλοί κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έχει ανοίξει όρεξη σε πολλούς, ιδιαίτερα στην εργοδοσία, αυτές οι συνθήκες να αξιοποιηθούν και στη συνέχεια. Βλέπει κανείς ένα θέμα. Το εργασιακό μακελιό που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, με αφορμή τα μέτρα φυσικά που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες του κορονοϊού, να μην μείνουν και για μετά. Και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, καθώς διάβαζα προχθές τηλεγραφή με το Εθνικό Πρακτορείο, 6 εκατομμύρια σε μια εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκτός εργασίας. Και βεβαίως αυτό γίνεται παγκοσμίως. Και απ' την άλλη, ευτυχώς η νέα τεχνολογία, κ. Σοφιανέ, επιτρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Έστω εξ αποστάσεως, επί του παρόντος, να λειτουργούν διεργασίες ακόμα και στο Δήμο της Αθήνας, με τους πολίτες ηλεκτρονικά να εξυπηρετούνται, και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν απατώμε, χθες συνεδρίασε πάλι διαπεριφορά σε ηλεκτρονικά. Συνεδρίασε διαπεριφοράς, αλλά και αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι για το μέλλον, είναι για σήμερα. Εννοώ και για ένα μήνα ακόμα, αν χρειάζεται, να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αξιοποιηθούν ακριβώς οι νέες τεχνολογίες, ώστε η συζήτηση να μην γίνεται μέσα από ένα ξερό ναι όχι, παρόν κατά, αλλά μέσα από ανταλλαγή επιχειρημάτων, γιατί αυτή είναι και η ουσία της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα, πέρα από τα χτεσινά, δηλαδή την λειτουργία δύο νέων δομών στο Δήμο της Αθήνας, τις οποίες φυσικά ψηφίσαμε, μία για την φιλοξενία των αστέγων συμπολιτών μας και μία για την παροχή φροντίδας των τοξικοεξαρτημένων. Είναι το ξενοδοχείο Ιωνής, αν επιτρέπετε. Ναι, για το ξενοδοχείο Ιωνής. Και το άλλο ένα κτίριο Αχαρνών και Λιωσίων. Για τα κτίρια Αχαρνών και Λιωσίων. Αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί αυτές οι δομές μονίμως να υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης. Μονίμως δηλαδή να πιέζεται γειτονιές από συγκεκριμένες λειτουργίες οι οποίες αυτά πράγματα θα υπάρχουν. Και από την άλλη δεν μπορεί αυτές οι δομές να συνλειτουργούν με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες κυριολεκτικά είναι και αυτές επιχειρήσεις, δηλαδή να λειτουργούν με συμπράξεις δημόσιου, με ιδιωτικό τομέα, με επιχειρηματίες που έχουν το δικό τους όφελος και όχι την λειτουργία με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. Το λέω αυτό γιατί και σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να δυναμώνει η αντιπολίτευση απέναντι σε μια πολιτική που πέρα από τις προθέσεις και πέρα και από θετικά σημεία υλοποιεί και στον Δήμο της Αθήνας ένα συνολικότερο ξεχαρβάλωμα στις, να το πω έτσι, στον δημόσιο χαρακτήρα που έχουν μια σειρά λειτουργίες. Και σε αυτές τις συνθήκες, με συγχωρείτε, φαίνεται η ανάγκη που υπάρχει και για κεντρικό σχέδιο και για λειτουργία ενός κράτους, ενός δήμου, μιας περιφέρειας, με προσωπικό, με υπηρεσίες οι οποίες είναι ζωντανές, οι οποίες έχουν το απαιτούμενο δυναμικό, για να μην βλέπουμε αυτές τις σκηνές με τις ελλείψεις, με την υποστελέχωση,
με την προβληματική λειτουργία. Πάντως, κύριε Σοφιανέ, για την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, επειδή έχετε εμπειρία εσείς πολλά έτη στην τοπική αυτοδιοίκηση, καταλαβαίνει κανείς ότι όχι μόνο για το Δήμο Αθηναίων, αλλά γενικότερα, ας πούμε, στην Αττική. Από μια μέρα στην άλλη, τοπικές κοινωνίες, η ΟΤΑ, κλήθηκαν να χειριστούν ένα πολύ σύνθετο έργο, ένα πολύ βαρύ φορτίο, από τις απολυμάνσεις και τους καθαρισμούς μέχρι το βοήθεια στο σπίτι, την ενεργοποίηση δομών, χωρίς παράλληλα να είναι σοφή η μεγάλη επικοινωνία με τους πολίτες, και αυτό εξ αποστάσεως πρέπει να γίνεται για λόγους προφυλάξης. Κοιτάξτε, μάλλον ακούστε, οι εικόνες έξω από τις τράπεζες δεν δημιουργούνται από ένα κόσμο ο οποίος έχει μια διάθεση να πάει να στηθεί με τις ώρες στην ουρά. Οι εικόνες έξω από τις τράπεζες, έξω από τα ΛΤΑ στις γειτονιές μας, δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα για αυτό που λέμε ηλεκτρονική λειτουργία. Ασφαλώς. Και απ' την άλλη δείχνουν ότι μια σειρά μέτρα που έπρεπε να πάρθουν από την κυβέρνηση δεν πάρθηκαν. Και αυτά είναι τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την αναστολή των πληρωμών, των ΔΕΚΟ, με την αναστολή πληρωμής των δόσεων, και όχι με παιχνίδια παράτασης μιας μέρας και μιας εβδομάδας. Θα στηθούν στις ουρές στον κόσμο για να πληρώσει τις δόσεις του, και θα το κάνει τις μέρες που πληρώνεται από τις συντάξεις του, γιατί με αυτές τις πενιχρές συντάξεις ζουν οικογένειες. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Στο όνομα της πανδημίας, στο όνομα των κινδύνων για την υγεία που υπάρχει και της ανάγκης να ενισχυθεί η ατομική ευθύνη του καθένα μας. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι μιλάμε για 100.000 απολύσεις, οι οποίες αξιοποίησαν αυτή την κατάσταση, όταν η κυβέρνηση μάλιστα τις έχει απαγορεύσει από τις 20 του Μαρτίου. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τις τεράστιες ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ότι πριν από 3 μήνες συζητάγανε για συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, όταν αυτή τη στιγμή με κυβερνητικά μέτρα πληρώνονται εκατομμύρια ο ιδιωτικός τομέας, και όταν πραγματικά τα τεστ για τον κορονοϊό δεν λειτουργούν στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού, και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα τα κάνουν με 300 και 350 ευρώ. Και σε αυτές τις συνθήκες. Με αυτές τις ενδιαφέρουσες επισημάνσεις θα σας καλημερίσουμε 3 λεπτά πριν από τις 7. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας καλημερίζω.